Την χάρη του πνεύματος εν σωθέ. Το κράτος διελύσας, της ασεβίας στερός, εκλάμπων της θαύμασιν, ωθεν ανοιγμένος τες ροές των αιμάτων κόνον οσί ο μάρτης τον δεσπότην δοξάζεις τον παρέχοντα ημιν διά σου χάριν και 25 Μαρτίου Κόνονος ο Σιωμάρτυρος Κόνονος μάρτυρος του Κυπουρού Μάρκου οσίου του Αθηναίου Ευλογίου και Ευλαμπίου των Μαρτύρων Αρχελάου και 152 Μαρτύρων Ιωάννου νεομάρτυρος του Βουλγάρου Γεωργίου νεομάρτυρος Εκραψάνης Ο Άγιος Κόνον ο Ισαβρος Έζησε στα Αποστολικά χρόνια και καταγόταν από ένα χωριό, τη Βιδανή της Ισαυρίας. Οι γονείς του Νέστορ και Νάδα στην αρχή ήσαν οι δολολάτρε, αλλά έπειτα δέχθηκαν την Ορθόδοξη πίστη, μαζί με τον ωραίο τότε γιο τους. Ο Κόνον νυμφεύθηκε μία χριστιανή κόρη, την Άννα, μέσα από τον χριστιανικό όμιλο της εποχής εκείνης. Από την αρχή συμφώνησαν και οι δύο να ζουν σαν αδέλφια και να αφιερωθούν στην διάδοση της χριστιανικής αλήθειας. Οι ειδωλολάτρες συμπολίτε του Κόνονα έβλεπαν με πολύ δυσαρέσκεια τις χριστιανικές του δραστηριότητες. Έφεραν τους πιο δυνατούς στο λόγο εθνικούς για να τον αποστομώσουν, αλλά αυτός με τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος τους φήμωνε αλλά και αυτοί από εγωισμό γινόντουσαν χειρότεροι. Μία μέρα πήγε σε έναν ιδωλολατρικό ναό και έκανε για την ιδιαίτερη περίσταση αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Διαπάσεις προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενοι εν παντή καιρό και τόπο. Να παρακαλείτε δηλαδή το Θεό με κάθε είδος προσευχής και αίτησης. Να προσεύχεστε σε κάθε καιρό με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Προσευχήθηκε λοιπόν και ο Κόνων στο Χριστό με αποτέλεσμα να γίνει χίλια κομμάτια το είδωλο του ναού. Φωνή θρηνώδης ακούστηκε από όλου και ομολόγησαν τον Χριστό Υιό του Θεού. Έτσι ο Κόνων με τα έργα του και κυρίως με την προσευχή πέτυχε να σωθούν πολλές ψυχές από την ειδωλολατρία. Άλλη δε μαρτυρία αναφέρει ότι επί ηγεμόνος της Ισαβρίας Μάγνου συνελήφθη και κακοποιήθηκε. Αλλά οι χριστιανοί που φωτίστηκαν από τον Άγιο έτρεξαν επί τόπου και απείλησαν να σκοτώσουν τον ηγεμόνα, ο οποίος φοβήθηκε και άφησε ελεύθερο τον Κόνονα. Μετά από το συμβάν αυτό έζησε άλλα δύο χρόνια και απεβίωσε ειρηνικά. Ο Μάρτης Κόνον ο Κυπουρός Καταγόταν από την Ναζαρέτ, κατοικούσε στα κάρμιλα της Παμφυλίας και για να εξοικονομήσει τα αναγκαία καλλιεργούσε κήπο. Όταν ο ηγεμόνας Πούπλιος του ζήτησε να θυσιάσει τα είδωλα, εκείνος αρνήθηκε. Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να δέσουν τα πόδια του και τον ανάγκασαν να τρέξει μπροστά από άρμα που έσερναν δυνατά άλογα. Όπως ήταν φυσικό, ο Κόνον δεν άντεξε. Γονάτισε, προσευχήθηκε και παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό οσμάρτις Μάρτης. Εκ πόλεως των Αθηνών της Λαμπράς και βίων εις πιστεύσω εν γη, τρώθεις ο ερωτή, όθεν εν τη ερήμο, ο αβάς σε ραπείον, εύρε σε θείαν όσοι ότατε μάλλον, Ο Όσιο Μάρκος Ο Ασκητή Ήταν Αθηναίος στην καταγωγή και έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Στην Αθήνα έλαβε αξιόλογη μόρφωση και μαζί με την επίδοσή του στην ελληνική φιλοσοφία διακρίθηκε και στην μελέτη των Αγίων γραφών κατόπιν ανεχώρησε από την Αθήνα και πήγε στην Αντιόχεια. Εκεί τον έφερε η μεγάλη φήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, κοντά στον οποίον και μαθήτευσε. Παρέμεινε μέσα στην κοσμική κοινωνία, καταρτίζοντας τον εαυτό του τελειότερα στη σπουδή και τη γνώση των ανθρωπίνων πραγμάτων, μέχρι το 400 έτος της ηλικίας του έπειτα αποσύρθηκε σε μία μικρή κοινοβιακή συντροφιά, όπου διακρίθηκε για την φιλάδελφη και προσεκτική συμπεριφορά του. Έγραψε αρκετά συγγράμματα, από τα οποία σώζονται μόνο μερικοί λόγοι και επιστολές, καθώς και συμβουλευτικές πραγματείες. Είναι δε τόση η παραστατικότητά τους και η ωφέλειά τους, ώστε ελέγχθη για τον συγγραφέα τους» πάντα απόλυσον και μάρκον αγόρασον. Να όμως και μερικά από τα πολύτιμα παραγγέλματά του. Είναι προτιμότερο λέγει να σε βλάπτουν οι άνθρωποι παρά να σε εξουσιάζουν οι δαίμονες. Ο απλός αλλά ταπεινός άνθρωπος είναι σοφότερος από τους σοφούς. Όποιος ενθυμείται τα προηγούμενα σφάλματά του προφυλάσσεται από τα μέλλοντα εάν δεν υπε τη θλίψη, να μην νομίζεις ότι έχεις αρετήν, διότι δεν είναι τίποτε ότι φυτρώνει μέσα στην άνεση».